Well, I don't want Tim to lose his job. This is Rip Barones from Judas Priest. You're watching TV War on Mad TV. But I would have to go back for a great metal CD. I wouldn't just go back to make some shows. Brave the World on Iron Maiden. Iron Maiden, Number of the Beast. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Kiss, I Was Made for Loving You. Ένα single του SNTM που ανακάλυψα στα συντήτα αδελφού μου. Nirvana, Nevermind. SNM, Metallica. Motorhead, Overkill. Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Το Crown of Horns είναι το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ των Judas Priest, το Invincible Shield, και πρόκειται για ένα τραγούδι σαφώς πιο μελωδικό και πιο ήπιο σε σχέση με τα δύο που έχουν προηγηθεί ως singles, αλλά και αυτό, χωρίς δεύτερη κουβέντα, βρίσκεται μέσα στην κλασική παλέτα των Judas Priest με την υπόγεια γκρούβα, ενώ ο μελωδικός, σχεδόν νοσταλγικός τόνος που έχει το ρεφρέν δεν θα μπορούσε να αποδοθεί με αυτόν τον τρόπο παρά μόνο από τραγουδιστές του επίπεδου του Rob Halford του ένδοξου, οι οποίοι γνωρίζουν πως η ερμηνεία είναι αυτή που μετράει, και αυτή έρχεται μόνο μετά από πολλά χρόνια στη σκηνή, θυμίζοντάς μας ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις εμπειρία κάνοντας πειράματα. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις εμπειρία. Πρέπει να την υποστείς. Ο Rob Halford λοιπόν βρίσκεται στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του Metal Hammer, μιλώντας αποκλειστικά στο περιοδικό για το Invincible Shield και όχι μόνο, και επιτρέψτε μου να πω ότι στο Hammer είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη συνέντευξη που δίνουμε στους αναγνώστες μας, αλλά και για το φοβερό εξώφυλλο που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Τούσας και τα μαγικά του χέρια, ενώ να σας πω ακόμα ότι στο περιοδικό αυτό το μήνα έχουμε ακούσει το νέο δίσκο των Priest ολόκληρο και μια πρώτη άποψη βρίσκεται μέσα στις σελίδες του νέου τεύχους του Metal Hammer. Σε άλλα νέα, καλώς ήρθατε στο TV World του Mad Death και του Metal Hammer, κυρίες και κύριοι. Τέλεια, τέλεια, χαμός, χαμός. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε όμως τώρα να δούμε τον Ishan στο φοβερό The Distance Between Us, και είμαστε πάντα εδώ στο TV World του Μάντα και του Metal Hammer φυσικά. The Distance Between Us, ο Ishan, ένα πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που πάντα προσπαθεί να εξελιχθεί, που δεν διστάζει να παρουσιάσει νέες ιδέες και πάντα, μα πάντα καταφέρνει να μας εκπλήξει με την ποιότητα της δουλειάς του. Το νέο του άλμπουμ που φέρει σαν τίτλο το όνομά του δίνει νόημα, δίνει υπόσταση στον όρο progressive metal, ενώ το συμφωνικό στοιχείο που καθορίζει την κατεύθυνση του δίσκου είναι τόσο ωραίο, τόσο ανεπιτίδευτο που απογειώνει την συνολική εμπειρία. Το Ishan είναι με δόξα και τιμή άλμπουμ του μήνα στο Metal Hammer που κυκλοφορεί, ενώ στην σχετική συνέντευξη βλέπουμε για μία ακόμα φορά έναν απόλυτα κατασταλαγμένο και χαμηλών τόνων μουσικό από αυτούς που σπανίζουν πραγματικά σήμερα. Σχετικά με τους Emperor τώρα και το αν θα βγάλουν νέο δίσκο, κρατάμε μία πρόσφατη δήλωση του Ishan που λέει ότι δεν θα γίνει γιατί κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την νοσταλγία. Φοβερή ατάκα αυτή, και αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στους Europe και το Hold Your Head Up. Το Hold Your Head Up είναι ένα νέο τραγούδι των Europe, κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες και αποτελεί τον προπομπό του νέου τους δίσκου που θα έρθει λογικά αργότερα μέσα στη χρονιά. Να πούμε ότι τα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει οι Σουηδοί από το reunion τους και μετά είναι πραγματικά σπουδαία, πολύ ωραίο, εφάνταστο hard rock που προσωπικά τα προτιμώ απείρως από αυτά που είχαν κάνει στο μακρινό παρελθόν, και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy που έγινε πριν από μία εβδομάδα ακριβώς την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, υποψήφοι ήταν οι Disturbed με τον Batman, οι Ghost με το Phantom of the Opera, όπου πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τις lead κιθάρες στο συγκεκριμένο τραγούδι παίζει ο Lars τον Candlemass και ο Akeson τον Opeth, καθόλου τυχαίες επιλογές από τον Pop αυτές,
αυτό μας έλειπε. Ποτέ δεν έκανε τυχαίες επιλογές ο Πάπο Εμέριτους, ο Τομπάιος ο Φόργκε, ενώ ακόμα υποψήφι στην κατηγορία για το καλύτερο metal τραγούδι στα Grammy ήταν η Metallica με το 72 Seasons, η Slipknot με το Hive Mind και η Spirit Box με το Jaded, και την κούπα τελικά σήκωσαν η Metallica, όπου κέρδισαν συνολικά το 9ο Grammy της καριέρας τους. Να πούμε για την ιστορία ότι οι Metallica για πρώτη φορά είχαν κερδίσει Grammy το 1990, αλλά η πρώτη τους υποψηφιότητα ήταν το 1989, όταν και είχαν χάσει το βραβείο Grammy από τους Jethro Tull εκείνη τη χρονιά, ναι, από τους Jethro Tull, οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το Crest of a Nave Album. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή που θα επαναλάβω σε λίγη ώρα. Την έχουμε πει μέσα στα χρόνια αρκετές φορές στο TV War, αλλά είναι τόσο ωραία που νομίζω πως αξίζει να την πούμε για μία ακόμα φορά. Όταν ρώτησαν λοιπόν τον Ian Anderson, τον αρχηγό των Jethro Tull, για το πόσο heavy metal είναι το συγκρότημά του, αυτός απάντησε με το πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ εφάνταστο ότι το φλάουτο, το βασικό όργανο του Ian Anderson, είναι ένα heavy, metal instrument, ένα βαρύ μεταλλικό όργανο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Metallica και το τραγούδι με το οποίο σήκωσαν την φετινή κούπα, και είμαστε πάντα στο TV War του Mad και του Metal Hammer φυσικά. Become Surrender, αυτή που μόλις είδαμε, ήταν η Halo Effect. Το συγκρότημα δηλαδή που δημιούργησαν 5 πρώην μέλη των In Flames, μαζί τους φυσικά και ο Michael Stanne των Dark Tranquillity, ο οποίος δεν ξεχνάμε πως τραγούδησε και αυτό στην πρώτη δουλειά των In Flames, και το συγκεκριμένο τραγούδι έρχεται από τα Sessions του Days of the Lost, του πρώτου δίσκου δηλαδή των The Halo Effect. Πολύ ωραίο τραγούδι, πιασάρικο. Να πούμε ότι το συγκρότημα, το project αυτό, ετοιμάζει την εποχή αυτή το νέο του άλμπουμ. Να πούμε ακόμα ότι και οι Dark Tranquillity, αν και έχουν μετατραπεί σε μια περιστρεφόμενη πόρτα μουσικών που μπαινοβγαίνουν στην πάντα γύρω από τον συμπαθέστατο κατά τα άλλα Στάνε, έχουν και αυτοί έτοιμο το νέο τους δίσκο. Και πάμε τώρα στους ανίερους μασκοφόρους από το Cleveland, τους Midnight, που έχουν και αυτοί νέο δίσκο που λέγεται Hellish Expectations. Ξέρετε τώρα, Venom, φωτιές, Motorhead, παλιό thrash, hardcore, κουκούλες και Άγιος ο Θεός. Σχεδόν. Το πρώτο single του δίσκου λέγεται FOAL και αντιτίθεται σε ένα διαχρονικό ρητό. Πάμε να τους δούμε συνέχεια με άλλους μασκοφόρους και πίσω για την συνέχεια του απόψινου TV War. Σάββατον. AC/DC. Ποτέ δεν τρελαινόμουν με τους Metallica. Creator. Slayer. Gojira. AC/DC. Είδαμε λοιπόν τους Ghost, είδαμε και τους Midnight, χορτάσαμε εξωστρέφεια, οπότε πάμε λίγο τώρα να ρίξουμε τους τόνους. Δύο πολύ γνωστοί και ιδιαίτερα αγαπητοί μουσικοί της σκηνής, δύο μουσικοί που προσωπικά λατρεύω απεριόριστα, ο Jim Matheos και ο Ray Alder, η καρδιά και η φωνή αντίστοιχα των Fates Warning, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο project που λέγεται North Sea Echoes, όπου και αν και κινούνται σε ένα ακουστικό κυρίως πλαίσιο, καταφέρνουν ακόμα και με αυτόν τον τρόπο να βρουν στόχο, bullseye, δημιουργώντας αυτό το σπάνιο συνέστημα που τόσες φορές μέσα στα χρόνια μας έδωσε πολύτιμες ανάσες. Κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρξει νέο άλμπουμ από τους Fates. Το ευχόμαστε, αν και δεδομένων των συνθήκων είναι δύσκολο, και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε πως οι North Sea Echoes λειτουργούν ως υποκατάστατο των Fates, όμως για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, τους προτιμάμε από κάτι περίεργα project τύπου A through Z και Kings of Mercia, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σκοτώνουν το χρόνο των παιδιών. Unmoved και πίσω για επαιτίους. Unmoved, αυτή που μόλις είδαμε, ήταν η North Sea Echoes, το νέο project του Jim Matheos και του Ray Alder, των Fates Warning. Και πάμε να δούμε τις σημερινές επαιτίους. Πάμε να δούμε τι έγινε στον κόσμο του heavy metal στις 10, στις 11 και στις 12 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, μέσα στα χρόνια, ξεκινώντας από τις 10 του Φλεβάρι, όπου το 1978 οι Van Halen κυκλοφορούν το μυθικό, το θρυλικό εκείνο πρώτο τους άλμπουμ,
που φέρει τον τίτλο του συγκροτήματος, Van Halen. Τι να πούμε τώρα για αυτό το σχήμα, να πούμε ότι τους ανακάλυψε ο Τζιν Σίμονς τον Kiss, έγραψε μαζί τους το πρώτο demo του σχήματος, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να τους υπογράψει, οι Van Halen βρήκαν άλλο management, υπέγραψαν αλλού και στην ουσία ήταν το πρώτο σχήμα το οποίο επανέφερε τη λογική των Led Zeppelin στα late 70s. Το δίπολο του κιθαρίστα τραγουδιστή με το φανταστικό rhythm section, με το εξειδημένο lifestyle, και ήταν το σχήμα που επανόρισε το hard rock, αν θέλετε, και έθεσε τις βάσεις για να δημιουργηθεί όλο αυτό το τέρας στην δεκαετία του 80. Το τέρας του αμερικάνικου μελωδικού hard rock, ενώ ήταν ακόμα ο δίσκος που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται η ηλεκτρική κιθάρα μέχρι και σήμερα. Ακόμα 10 Φεβρουαρίου του 1978, την ίδια ακριβώς ημέρα μαζί με τον ντεμπούτο των Van Halen, οι Judas Priest κυκλοφορούν το τέταρτο τους άλμπουμ, το Stained Glass. Είναι το πρώτο άλμπουμ στο οποίο εμφανίζεται το γνωστό λογότυπο των Priest, αυτό ξέρετε με τις γωνίες. Εδώ πέρα θεωρούν πολλοί πως υπάρχουν οι πρώτοι σπόροι του thrash metal με τραγούδια όπως το Exciter, υπάρχει το πραγματικά ασύλληπτο Beyond the Realms of Death, υπάρχει η διασκευή τους, το Better By You, Better Than Me, η οποία τους διασκευήσε τραγούδι των Spooky Tooth είναι αυτό, η οποία μερικά χρόνια αργότερα τους έστειλε στα δικαστήρια. Προφανώς και αθώθηκαν από όλη την ιστορία αυτή η Judas Priest, αλλά σίγουρα τους στήχησε πάρα πολύ, κυρίως ηθικά. Ένα πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο άλμπουμ, Saints in Hell, Savage με τα απίθανα φωνητικά του Rob Halford από ένα ευρωπαϊκό περιοδικό, είχε ψηφιστεί ως το σημαντικότερο heavy metal album όλων των εποχών, το Stained Glass των Priest, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο album. 20 χρόνια μετά λοιπόν, μετά το Stained Glass και το πρώτο album των Van Halen το 1998 στις 10 του Φλεβάρι, ένα σχήμα από τη Σουηδία, οι Amon Amarth, κυκλοφορούν και αυτό το πρώτο τους album. Ήταν το One Cent from the Golden Hall, τότε το υποδεχτήκαν ως ένα πολύ ωραίο μελωδικό death metal, κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί το πόσο μεγάλη μπάντα θα γινόντουσαν οι Amon Amarth στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Έπαιξαν πάρα πολύ καλά το παιχνίδι με τις Vikings επιρροές, λειτουργήσαν πάρα πολύ όμορφα όσον αφορά την παρουσία τους στη σκηνή, τη γενικότερη εικόνα τους, πήραν όλα αυτά τα στοιχεία της σκανδιναβικής μυθολογίας και τα έδωσαν στον κόσμο μέσα από ένα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εμπορικό και πάρα πολύ επιθετικό riffing, και προσωπικά πιστεύω πως κάθε επιτυχία τους αξίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακόμα το 2004 οι Damage Plan κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, το New Found Power, ήταν η μπάντα που δημιούργησαν τα αδέλφια Abbott, ο Dimebag και ο Vinnie Paul μετά την διάλυση των Pantera, κατά την διάρκεια της περιοδίας των Damage Plan έγινε και η δολοφονία του Dimebag Darrell. Είναι ένας δίσκος που έχει μια ξεχωριστή σημειολογία, αν θέλετε, μέσα στη γενικότερη ιστορία του heavy metal. Να πούμε ακόμα ότι το 1997 ο Yngwie Malmsteen κυκλοφόρησε το album Facing the Animal, αν θυμάμαι καλά ήταν με τον Mats Levin στα φωνητικά, σε παραγωγή του Chris Tsangaridis. Ήταν ο δίσκος για τον οποίο ο Chris Tsangaridis, σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από πολλά χρόνια, μας είχε εκμυστηρευτεί. Αυτή τη συνέντευξη, Γιάννη, που λες, την έχω βρει σε κάποια παλιά DV, όπως γράφαμε τότε τις συνεντεύξεις, την έχω και θέλω πάρα πολύ να καταφέρουμε να ανεβάσουμε στο YouTube, γιατί μιλάει για πάρα πολλά πράγματα ο Chris Tsangaridis εκεί. Τότε λοιπόν είχε πει στον Yngwie το εξής αμίμητο: Yngwie, your album sucks, μάνα μου. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά πιστεύω πως είναι ένας πολύ ωραίος δίσκος, το Facing the Animal, και για να τελειώσουμε με την 10η του Δεκέμβρη, να πούμε ότι σαν σήμερα, πριν από 62 χρόνια, το 1962 δηλαδή, γεννήθηκε ο Cliff Burton, ο θρυλικός μπασίστας των Metallica. Πάμε τώρα στην 11η του Φλεβάρι, όπου μέσα στα χρόνια, το 1972, οι Blue Oyster Cult κυκλοφορούν το Tyranny and Mutation από τα πρώτα άλμπουμ τους στην ασπρόμαυρη περίοδο της μπάντας. Πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Το 2003, οι Strapping Young Lad του Devin Townsend κυκλοφορούν το ομότιτλο τους άλμπουμ. Τους πήρε αρκετά χρόνια για να βγάλουν ένα δίσκο με το όνομά τους, αλλά ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή στην καριέρα ενός πραγματικά σπουδαίου συγκροτήματος. Και πάμε στην 12η τώρα του Φλεβάρι. Το 1981 οι Rush κυκλοφορούν το άλμπουμ Moving Pictures. Είναι το πιο γνωστό, το πιο επιτυχημένο, το πλέον θρυλικό άλμπουμ των Καναδών. Περιέχει ορισμένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια όπως το Tom Sawyer, το Limelight, το Red Barchetta, το YYZ φυσικά, το φοβερό αυτό instrumental. Με το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Permanent Waves, οι Rush είχαν προσπαθήσει να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια με δίσκους όπως το Hemispheres και το Farewell to the Kings, να αφήσουν δηλαδή πίσω
τα μεγάλα progressive έπι, να γράψουν πιο στοχευμένα κομμάτια. Το κατάφεραν με τον απολύτως ιδανικό και άψογο τρόπο, βάζοντας το progressive rock, το progressive hard rock, το progressive γενικότερα σε μια νέα διάσταση. Τέλος, να πούμε ότι στις 12 του Φλεβάρι του 1982, πριν από 44 χρόνια, κυκλοφορεί το ντεμπούτο των Iron Maiden με τον Bruce Dickinson στα φωνητικά. Το album The Number of the Beast θα έβγαινε λίγο καιρό αργότερα. Το πρώτο single όμως από εκεί ήταν για το τραγούδι Run to the Hills. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να τα μαζέψουμε, να τα κλείσουμε βλέποντας ένα φοβερό βίντεο που έκαναν πριν από λίγα χρόνια οι Rush για την επανακυκλοφορία του Moving Pictures. 5 λεπτά μουσικής τελειότητας, απόλυτης αρτιότητας στο YYZ, το οποίο να πούμε πως είναι ο κωδικός του αεροδρομίου της πόλης τους, του Τορόντο. Seize Fire, Cradle of Filth, μας έβαραν στο τρίτο 30 λεπτό της απόψινής εκπομπής. Πρόκειται για ένα από τα δύο, αν θυμάμαι καλά, καινούργια τραγούδια των Άγγλων Black Metalers, τα οποία υπήρχαν στο τελευταίο τους live album, το Trouble and Their Double Lives. Περιμένουμε νέο δίσκο από τους Βρετανούς την επόμενη χρονιά, αυτό που θα έχει και την συνεργασία τους με τον Ed Sheeran, αλλά ο βασικότερος λόγος για τον οποίο είδαμε βίντεο από τους Cradle of Filth είναι γιατί σε μερικές εβδομάδες έρχονται για μία ακόμα φορά στην Ελλάδα για συναυλίες και πάμε λίγο να δούμε τον συναυλιακό χάρτη τώρα των επόμενων εβδομάδων. Δεν θα φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι γιατί είναι πάρα πολλές οι συναυλίες οι οποίες έχουν ανακοινωθεί μέχρι τότε, αλλά πάμε να δούμε τι θα δούμε τους μέχρι τέλος του Μάρτη, ας πούμε. Ξεκινάμε από το επόμενο Σάββατο, 17 του Φλεβάρι, όπου οι Sirenia εμφανίζονται στο Temple μαζί με τους Enemy of Reality και τους Drama Noir, από τα πλέον κλασικά και γνωστά σχήματα του Female Frontic Gothic Metal. Οι Sirenia σίγουρα τους περιμένουμε. Για τους Cradle of Filth, τα λέγαμε νωρίτερα, εμφανίζονται στις 2 του Μάρτη στο Principal Club στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Wednesday 13 και τους Sick and Beautiful. Ο Wednesday 13 ήταν ο Μάνο, ο οποίος είχε φτιάξει τους Murder Dolls μαζί με τον Joy Jordison, το Slipknot. Μετά κάνει solo καριέρα εδώ και πολλά χρόνια, παίζοντας ένα horror metal που πατάει πάρα πολύ στον Alice Cooper και τους White Zombie, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, Κυριακή 3 του Μάρτη, η Cradle of Filth και όλο αυτό το πολύ ωραίο πακέτο εμφανίζονται στο Fuzz Club στην Αθήνα. Και πάμε τώρα στην 5η 7 Μαρτίου, όπου ξεκινά το Up the Hammers Festival με το καθιερωμένο Warm Up, όπου θα εμφανιστούν οι Night Demon, οι Sentry, οι Witch Hunter, Dolmen Gate, Lynx και Saturday Night Satan. Αυτό γίνεται στο Αν, ενώ την επόμενη Παρασκευή 8 Μαρτίου ξεκινά το κανονικό Apa The Hammers 18. Εκεί εμφανίζονται ο Jack Starr μαζί με την μπάντα του, τους Burning Star, η Visigoth, Bandara, η Summerlands, επίσης Bandara, η Sacred Steel, η Αστρονόμικα του Wade Black, η Chrome και η Coven Japan. Αυτό γίνεται στο Gagarin. Αφού ξεκινάμε στο Αν, πάμε στο Gagarin για να ολοκληρωθεί το Up the Hammers το Σάββατο 9 Μαρτίου με τους Sirith Angle. Αυτό, όσοι αγαπάτε το συγκεκριμένο συγκρότημα, δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί οι Sirith Angle έχουν πει πως δεν πρόκειται να κάνουν άλλες live εμφανίσεις μετά από αυτές που έχουν ανακοινώσει για το 2024, ενώ ακόμα την ίδια μέρα εμφανίζονται οι Eternal Champion, οι Evil Invaders, οι Phantom Spell, οι Chords, οι Steel Inferno και οι Stygian Crown. Καταπληκτικό για μία ακόμα χρονιά το Up the Hammers στην 18η έκδοση του φέτος. Ακόμα την Κυριακή 10 Μαρτίου έχουμε στο κύτταρο τους Tyrann μαζί με τους Wrathblade και τους Conviction. Οι Tyrann, Tyrann στα αγγλικά, είναι ένα σουηδικό σχήμα που βλέπουμε γνωστούς γνώριμους της σκηνής, πρώην Melee Enforcer και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, χαμός θα γίνει εκείνο το βράδυ εκεί, Tinga Metal, και δεν συμμαζεύεται, νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε. Ενώ την Τετάρτη 13 Μαΐου έχουμε τους Decapitated μαζί με τους Incantation, μυθικό death metal σχήμα, της Nervosa και τους Kasogtha στο Gagarina 205 στην Αθήνα. Προχωράμε, Τετάρτη 20 του Μάρτη, η Angra! Μαζί με τους Elegy και τους The Silent Rage εμφανίζονται στο κύτταρο. Θα πάμε εκεί για να κλάψουμε με πολύ αγάπη, με πολύ νοσταλγία και με πραγματικά πάρα πολύ έντονα συναισθήματα για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Παρασκευή 22 Μαρτίου, η Green Lang, τα παιδιά από την Αγγλία, το άλμπουμ τον οποίο μας άρεσε πάρα πολύ, εμφανίζονται στο Principal στη Θεσσαλονίκη και την επόμενη 23 του Μάρτη έρχονται στην Αθήνα στο Fuzz Club, ενώ έχουν ανακοινωθεί και διάφορα για το καλοκαίρι. Νομίζω πως η ανακοίνωση της εμφάνισης των Machine Head
ταρακούνησε πάρα πολύ κόσμο. Πάμε λοιπόν να τους δούμε στο κλασικό Davidian και πίσω για Visions from the Underground. Walking on the Moon, αυτός που μόλις είδαμε ήταν ο Ace Frehley από το νέο του άλμπουμ, το 10,000 Volts που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες. Και ξέρετε, ο Ace Frehley έχει βγει δημόσια και έχει προκαλέσει τους Kiss, την παλιά του μπάντα. Λέει ότι οι Kiss σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γράψουν ένα τόσο ωραίο δίσκο σαν κι αυτόν που έγραψα κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, ασχολίαστα μείνουν αυτά, όχι για την ποιότητα του δίσκου, αυτή δεν την αφισβητούμε, αλλά για τα παιχνιδάκια που γίνονται ανάμεσα στους πρώην και τους νυν Kiss. Τώρα τι το λέει αυτό ο Ace, αφού ξέρει ότι οι Kiss διαλύθηκαν. Ή μήπως δεν διαλύθηκαν. Κανείς δεν ξέρει και, εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε το απόψινό Visions from the Underground σήμερα, Γιάννη. Visions from the Underground. Το συγκρότημα λοιπόν που θα δούμε στο απόψινό Visions from the Underground λέγονται Live Gone, έρχονται από τη Γαλλία και το πρώτο τους άλμπουμ που λέγεται Almost There κυκλοφορεί στις 22 του Μάρτη. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα όπου παίζει ένα doom rock με post-rock στοιχεία. Νομίζω πως είναι πολύ επίκαιρο, πολύ φρέσκο και ιδιαίτερος αγαπητό σε έναν κόσμο που αρέσκεται στο συγκεκριμένο άκουσμα αυτό που κάνουν οι Γάλλοι και έχω την αίσθηση ότι αν συνεχίσουν τόσο όμορφα όσο ξεκίνησαν και ειδικότερα αν παίζουν καλές συναυλίες θα ξεχωρίσουν μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Τους βλέπουμε στο Watching Them Feel και πίσω για το απόψινό Grand Finale. Αυτοί λοιπόν που είδαμε στο απόψινό Visions from the Underground ήταν οι Γάλλοι Live Gone και πάμε για το απόψινό Grand Finale, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε μαζί που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Πολλά ευχαριστώ στον Φίλτα τον Ιωάννη. Yes, yes. Φιλάκια! Και πάμε να κλείσουμε με τους Live's Eyes, όπου όταν είδα πως το νέο του single λέγεται Who Wants to Live Forever, η αλήθεια είναι πως τρόμαξα λίγο, γιατί λέω είναι δυνατόν να διασκευάζουν την κομματάρα των Queen. Αλλά τελικά όχι, απλά έχουν τον ίδιο τίτλο και παίζουν ένα τραγούδι στο γνωστό τους Power Folk ύφος. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τους Live's Eyes, να προτείνουμε κανένα δισκάκι μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γιάννη. Να ζεσταθούμε λίγο για Άγκρα, Holy Land. Να ζεσταθούμε λίγο για Άγκρα, Angels Cry. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι. Κλείνουμε με τους Live's Eyes, να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τα λέμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, πάντα στο TV World του Mad και του Metal Hammer. Γεια σας.